καιρό. Καιρό. Χρόνια. Κάτσε. Κάτσε να μου τα πει. Πρέπει να σου πω πόσο χαρούμενη είμαι που μου κάνεις αυτήν την τιμή να είσαι σήμερα στην εκπομπή μας. It's my pleasure. The pleasure is mine, is all mine. Είσαι ένας από τους πιο πετυχημένους ηθοποιούς της γενιάς σου, είσαι ακούραστος. Τι να πω για το ταλέντο σου, τι να πω για την ενέργεια σου, τι να πω για τον επαγγελματισμό σου. Θα τα πω γιατί εγώ τα έζησα, γιατί εγώ έχω δουλέψει πολλά χρόνια μαζί σου και σε ξέρω από πρώτο χέρι. Πόσα χρόνια καριέρας, αγαπημένα μου? 49. 49. Τι είναι αυτό που σου δίνει αυτά τα 49 χρόνια όλη αυτή την ενέργεια? Ποιο είναι το κίνητρο σου? Η δουλειά μου. Την αγαπάς τόσο πολύ? Όταν δουλεύω, ζω. Όπως και εσύ. Καλά, ναι. Εγώ να σου πω την αλήθεια, μερικές φορές σκέφτηκα ζω να κάτσω να ξεκουραστώ ζω λίγο, δεν με πειράζει. Μα κάτσε εσύ είσαι εκεί. Από τον Μάρτιν που καθόμαστε. Είδαμε σήμερα και την κινητοποίηση των ηθοποιών, μια που ανέφερες ότι κάτσαμε πολύ δυστυχώς, καιρό. Δυστυχώς. Πώς το σχολιάζεις εσύ? Θα το σχολιάσω διότι βλέπω με τα λύπης μου ότι υπάρχουν τώρα δύο σωματεία. Όταν ήρθα στην Κύπρο εγώ το 70, ιδρύσαμε ένα σωματείο, δεν ξέρω, κάτω από τη ΣΕΚ, γιατί δεν μας δέχτηκε ΠΕΟ τότε. Ναι. Εντάξει, ήταν ο Μακαρίτης, ο Ποταμίτης, ήταν όλοι αυτοί που φύγανε. Και τώρα βλέπω δύο σωματεία. Ο ηθοποιός ανήκει σε όλον τον κόσμο. Δεν έχει κόμμα. Δεν έχει κόμμα, ανήκει πραγματικά σε όλον τον κόσμο, αλλά από το κράτος εξαρτάται το άνθρωπο. Από το κράτος εξαρτάται, αλλά όταν μας βλέπει το κράτος, ναι. Εμείς να μοιραζόμαστε, άλλοι εδώ, άλλοι εκεί, άλλοι φεύγουν από την... Δεν ξέρω, εγώ δεν, πολιτικά δεν καίσω. Ναι. Αλλά να φύγουν από το ένα κόμμα, γιατί είναι η ΠΕΟ και να πάνε στη ΣΕΚ. Γιατί αυτά τα πράγματα. Ναι. Είτε είσαι στην ΠΕΟ, είτε είσαι στη ΣΕΚ. Δεν πάβεις να είσαι ένας καλλιτέχνης και αρχίσαμε το 70, ιδρύσαμε ΣΕΚΗ ονομαζότανε. Τώρα τι εμπιστοσύνη έχω εγώ? Καλά μας κάνουν. Πάντα είμαστε ο τελευταίος στοχός της άμαξας. Δεν πρέπει να αλλάξει αυτό, Γιώργο μου. Πρέπει να αλλάξει, αλλά πρέπει να αλλάξουμε κι εμείς. Πρέπει να αλλάξουμε εμείς τις νοοτροπίες. Εμείς πρέπει να αλλάξουμε. Mm. Νομίζω ότι έχουν μπει νέα παιδιά πάρα πολύ άξια. Να έχεις το πιστεύω σου. Στον τροχόν εκεί μπροστά που οδηγούν και μακάρι να τα καταφέρουν. Ναι, το μακάρι. Πιστεύω σου, κάθε άνθρωπος το έχει. Ανεξάρτητα από. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αλλά ο κόσμος, εμείς ανήκουμε σε όλο τον κόσμο. Ναι. Σε όλα τα κόμματα. Είμαστε παντού. Ναι. Μίλησες για την εποχή που ήρθες στην Κύπρο και ξεκίνησες. Εγώ ξέρω όμως ότι πριν έρθεις στην Κύπρο ήσουν στο εξωτερικό και έχεις κάνει σπουδαία πράγματα. Έχεις δουλέψει με τον Ομάρ Σαρίφ, έχεις κάνει ταινίες, έχεις κάνει κινηματογράφο, ναι. Όλα αυτά. Υπήρξε κάποια στιγμή, Γιώργο μου, που σκέφτηκες ότι θέλω να πω πίσω. Εδώ δεν μ' αρέσει. Αν είχα τη ζωή μου, Μαρία μου, ξανά θα πήγαινα πίσω τώρα. Αν είχες τη ζωή σου εκεί, εννοείς. Όχι, όχι. Αν μπορούσα να πάνε πίσω τα χρόνια. Α, ναι, ναι, ναι. Είμαι πολύ απογοητευμένος. Είσαι αλήθεια. Τώρα. Με αυτά που βλέπω τα τελευταία χρόνια. Ναι. Όχι μόνο με τον κορονοϊό. Ναι. Τα τελευταία χρόνια. Ναι. Γιατί, Γιώργο μου? Γιατί είσαι ένας ηθοποιός που δεν έχει σταματήσει να δουλεύει. Τουλάχιστον από αυτή ναι, την πλευρά. Αλλά... Είσαι πετυχημένος, δουλεύεις συνέχεια. Έχεις τον σεβασμό όλων. Υπάρχει πάντα εδώ υπήρχε μία ζήλια. Και έχουμε τόσο καλούς νέους ταλαντούχους ηθοποιούς, αλλά γι' αυτό εγώ είμαι λίγο απομακρυσμένος από αυτά τα, γιατί εδώ στην Κύπρο άλλα λένε μπροστά σου, άλλα λένε πίσω σου. Αυτά δεν μου αρέσουν. Ναι. Να πεις κάτι, να το πεις μπροστά του άλλου. Σε ενοχλεί η διπλοπροσωπία, η υποκρισία? Πώς έχουμε ταλέντα, έχουμε. Ναι. Αλλά δεν ξέρω. Καλύτερα να keep away. Ναι. Έχεις συνδυάσει πετυχημένα
αυτή την τεράστια καριέρα με μια πάρα πολύ όμορφη οικογένεια, Γιώργο μου. Ναι. Πώς τα κατάφερες? Πώς τα κατάφερα, όχι εγώ, η γυναίκα μου τα κατάφερα. Η γυναίκα σου τα κατάφερα. Εγώ πάντα... Αυτή την απάντηση την παίρνω συχνά, ξέρεις. Ναι. Ναι. Πάντα, πόσες ώρες ένας πατέρας είναι σπίτι και πόσες ώρες μια μητέρα είναι σπίτι με τα παιδιά. Η γυναίκα σου ήταν, το όνομά της πώς είναι? Αλίκη. Η Αλίκη σου ήταν στο σπίτι με τα παιδιά ή δούλευε? Όχι, ποτέ δεν δούλεψε. Έμεινε ήταν η συμφωνία μου. Ναι. Ότι η μάνα είναι μάνα. Ναι. Εγώ θα δουλεύω. Ναι. Γι' αυτό δεν περνούσα αρκετές ώρες σπίτι. Ναι. Δεν γνώρισα τα παιδιά μου όπως τα γνώρισε τόσο πολύ η μάνα. Ναι. Προσπαθώ τώρα να... Τώρα τα εγγονάκια. Να αλλάξουμε τα εγγονάκια. Δεν είναι το ίδιο, αλλά είναι ωραία η ζωή. Ήταν... Τώρα είμαι... έκλεισα τον κύκλο μου. Τι εννοείς? Είμαι τόσο ευτυχισμένος και από τη δουλειά μου και από την οικογένεια μου, τα εγγόνια μου. Δεν θέλω να δουλεύω. Θέλω να περνώ παραπάνω χρόνο με τα εγγόνια μου. Μου το είπες και όταν σε πήρα τηλέφωνο. Ναι. Και μου έκανε φοβερή εντύπωση, γιατί εγώ ξέρω ότι είσαι ένας άνθρωπος πάρα πολύ δραστήριος, που ναι, την κυνηγάει τη δουλειά. Ναι, αλλά μου στήχησε 2,5 μήνες, μου στήχησε πολύ, που δεν είδα τα εγγόνια μου και τα έβλεπα από το Viber. Ναι, ναι, ναι. Και να έχεις τον μικρό, τον Ορφέα, ο οποίος είναι 5 χρονών, ναι, και να μου λέει, why don't you come to my house, ναι, γιατί η μάνα του είναι μισή Αγγλίδα, μισή. Του λέω, ρε, υπάρχει αυτός ο κορονοϊός, you don't like me anymore, τα παππού. Τι να του πεις, τι να του εξηγήσεις. Πόσο μικρό είναι? 5. Σε πληγώνει αυτό το πράγμα. Εντάξει, το ξεπεράσαμε και θα το ξεπεράσουμε ακόμα. Άρα σε έκανε να συνειδητοποιήσεις ο εγκλισμός τα σημαντικά, ναι, της ζωής. Τα πιο σημαντικά, γιατί πιο σημαντικά, η δουλειά σημαντική είναι. Μα ακόμα και ένας καφές που θα βγεις έξω να πιεις, δεν το συνειδητοποιούμε μέχρι που ήρθε αυτό η αρρώστια. Ναι. Ότι ή ένας περίπατος ή στη, ναι, θάλασσα ή κάτι είναι. Ποτέ δεν το συνειδητοποίησαμε αυτό, ναι, το πράγμα. Είναι φίλο, να πάμε να δούμε ένα φίλο. Ναι. Φίλος, όχι. Ναι. Και όταν μείναμε, μας κλείσανε. Εγώ κλείστηκα μέσα περίπου 2,5 μήνες. Γιατί όταν ήρθα, πήγα Αγγλία, ναι, πήγα τις 5 του Μάρτη, γύρισα τις 11. Και όταν κατέβηκα στο αεροδρόμιο και μου είπανε, μου δώσα ένα φυλάδιο να πας καραντίνα, τους λέω, πού θα πω καραντίνα, σπίτι σου. Καλά, αν έχω τον ιό εγώ, θα τον μεταδώσω στα παιδιά μου, ναι, στα εγγόνια μου. Ναι, μα πας, μάλλον του λέω, δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα. Ευτυχώς ήμουν τυχερός. Είχε ένα σπίτι αδερφή μου στην Ερήμη. Ναι. Είχα τα κλειδιά, ωραίο σπίτι. Πήγα και μείνα εκεί 20 ημέρες. Ναι. Μετά τηλεφωνώ του γιατρού, μπορώ να πάω σπίτι. Δεν ήθελα να φύγω, λέει. Όχι, όχι, μοναξιά είναι το χειρότερο πράγμα. Την ημέρα. Πήγες μόνος σου εντελώς, ούτε τη γυναίκα σου. Ναι. Η γυναίκα μου ήταν εδώ, εγώ ήρθα από την Αγγλία. Ναι. Ευτυχώς δεν είχα τον ιό. Και μετά από 20 ημέρες τηλεφώνησα του γιατρού, μου λέει, πήγαινε σπίτι σου. Ναι. Πήγα σπίτι, ναι, έμεινα σπίτι μέχρι άρχισε η χαλάρωση. Αλλά πάλι υπάρχει ένας φόβος. Άλλαξε η ζωή μας. Ναι. Το αισθάνεσαι ότι υπάρχει ακόμη αυτό? Ναι, υπάρχει. Πας να ψωνίσεις και έρχεται ο άλλος να σου μιλήσει και... Ναι, κρατάει μια απόσταση. Λίγο πίσω. Ελπίζω να το ξεπεράσουμε αυτό. Με να βρεθεί το εμβόλιο. Χωρίς το εμβόλιο δεν γίνεται τίποτα. Αλλά νομίζω θα κρατήσει για πολύ καιρό. Μάλιστα. Πάμε πίσω στην καριέρα σου. Θέλω να μου πεις τα highlights. Και να μου πεις και αν θυμάσαι την ωραιότερη στιγμή που ξεχωρίζεις από όλα αυτά τα χρόνια που δουλεύεις. Η δουλειά στην Αγγλία, Μαρία μου, είναι τελείως διαφορετική από εδώ. Εκεί είναι business. Ναι. Εδώ στην Κύπρο, πραγματικά, πέρασα ωραία,
τα 4 χρόνια με το Βουράτη Γειτόνι. Ναι. Πέρασα ωραία γιατί. Γιατί το κρου ναι. ήταν τόσο ωραίοι, τόσο ναι. άνθρωποι, βοηθούσε ο ένας τον ναι. άλλο. Και στο τελευταίο που έκανα με το Φαμίλια. Ναι, και εκεί πέρασες ωραία. Και ναι. ήταν ένα κρου που πήγαινα μισή ώρα νωρίτερα, για να, πριν να αρχίσουμε, για να κάτσουμε να πιούμε τον καφέ μας, να συζητήσουμε, να φτάξω εγώ. Και χαίρομαι πολύ που θα έχω αυτό το κρου την επόμενη σεζόν. Τους ίδιους ανθρώπους μαζί μου. Μιλώντας για το κρου, εννοείς το συνεργείο, Γιώργο μου. Το συνεργείο. Όχι, τους συναδέλφους. Συναδέλφοι αλλάζουν. Ναι. Αλλάζουν. Ποτέ δεν είχα πρόβλημα με συναδέλφους εγώ. Και εγώ μπορώ να το επιβεβαιώσω αυτό το πράγμα. Μα τι πρόβλημα να έχεις, αγαπημένη μου. Καταρχάς είσαι πάντα μισή ώρα νωρίτερα. Είσαι πάντα μελετημένος. Είσαι πάντα έτοιμος. Είσαι πάντα σωστός επαγγελματίας. Δεν έχεις ενοχλήσει ποτέ. Και υπάρχει άλλο ένα κομμάτι. Έχουμε ακούσει τα τελευταία χρόνια διάφορες διαμαρτυρίες για παρενοχλήσεις κλπ. Στη δουλειά μας ότι συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Εγώ σε ξέρω τόσα χρόνια και πραγματικά είσαι κύριος. Κύριος. Ουδέποτε άκουσα, ουδέποτε είδα οτιδήποτε για σένα να υποθεί αρνητικό, ότι είπες κάτι. Είμαι, παραπάνω πέραν από τα επαγγελματικό. Είμαι ο άνθρωπος που βλέπω των νέων και χαίρομαι. Ναι. Γιατί εμείς ολοκληρώσαμε τον κύκλο μας. Αλλά όταν βλέπεις ένα κορίτσι, ένα αγόρι και έχει ταλέντο, ωραία και ευγενέστατη, χαίρομαι εγώ. Ναι. Και το βοηθώ, αν μπορώ. Ναι. Αν μπορώ να βοηθήσω, θα βοηθήσω. Βεβαίως βοηθάς. Να σου πω, η πιο δύσκολη στιγμή που μπορείς να θυμηθείς που έγινε στη δουλειά, ποια είναι? Στη δουλειά μας, εννοείς. Εδώ, το χειρότερο που πέρασα ήταν όταν στην Αγγλία, γιατί εμείς οι Κύπροι είμαστε και ήρωες, ξέρεις, έκανα ένα μικρό ρόλο στο Mummy's Tomb με τον Christopher Lee, αυτός που έπαιζε τον Δράκουλα. Ναι. Και έπαιζε ένα Ινδιάνο, προδότη Ινδιάνο, και με πιάσανε, με δίσανε κάτω και μου λένε, εντάξει, ο Κασκαντέρ τώρα. Του λέω, όχι, θα το κάνω εγώ. Του μου λέει, θα βγει μια κόμπρα. Εγώ, εμείς στην Κύπρο, εμείς φίδια. Κανονική κόμπρα, αληθινή κόμπρα. Ναι. Ναι. Όταν με δίσανε, είχε κάποιον και έπαιζε ένα φλούτ ναι. και έναν καλάθι, το ανοίξανε και βλέπω ένα πράγμα. Εγώ εντωμεταξύ, από εγωισμό, όχι τίποτε άλλο, δεν ήθελα να πω σταματάτε. Ναι. Λάλο, αποκλείεται να πάει, δεν θα έχει ούτε δόντια ούτε δηλητήριο. Και δεν θα ξεχάσω, περάσανε τόσα χρόνια, τα μάτια. Όταν ήρθαν εδώ, και είδα, βεβαίως λιποθύμησα. Αλήθεια, Γιώργο. Λιποθύμησα. Και όταν λέμε, sorry που λαϊκή έκφραση, που το φως σου εκατούρισες πάνω. Όταν συνήρθα, ήμουν βρεγμένος. Χριστός. Και τους λέω, παιδιά, βάρτε Κασκαντέρ. Βάρτε Κασκαντέρ, μετά που το δοκίμασε. Μου λέει, και μου εξηγήσανε ότι δεν είχε ούτε δόντια, ναι. ούτε δηλητήριο. Αλλά μόνο είχε ένα κεφάλι τόσο πλατή ναι. και έβγαζε μία γλώσσα. Αυτή ήταν το χειρότερο ναι. που... Δεν σου βάλεις νου όμως, γιατί μέχρι πρόσφατα που έκανες την ταινία πέρσι το καλοκαίρι, εντάξει. πάλι πήγες μόνος σου να κάνεις τα γυρίσματα, δύσκολα γυρίσματα, μέσα σε λίμνη, σε είχαν κρεμάσει, σε είχαν κάνει τι. Και εδώ μια φορά στο BBC που μου άφησε ένα σημάδι εδώ, έπαιζα έναν Τάρτιν και έπρεπε να πάω στην οροφή, ο άλλος ήταν... Αγγλικό έργο, ναι. με τη λόχη έτσι, δεν έπρεπε να ταράξει, να μείνει. Το κάναμε πρόβα, εντάξει, και όταν έπρεπε να πέσω από τη γειτονιά, εγώ να αρπάξω. Ναι. Και με έπιασε η λόχη εδώ. Α. Και μου έκοψε αυτό εδώ. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα κακά της δουλειάς. Αλλά τα περισσότερα είναι καλά. Τι αγαπάς περισσότερο στη ζωή σου ή ποιον αγαπάς περισσότερο στη ζωή σου? Τους. Ποιον ή τι αγαπάς περισσότερο στη ζωή σου?
στη ζωή μου πάντα αγαπούσα τη δουλειά μου. Τώρα όμως είναι εξίσου, όχι παραπάνω, όχι λιγότερο, με τα εγγόνια μου. Είναι η δουλειά μου και τα εγγόνια μου. Ναι. Η δουλειά μου, δεν ξέρω, όταν δουλεύω είμαι πιο ζωντανός, ναι. Πιο... Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Είσαι από τους ηθοποιούς που λένε ότι εγώ θα συνεχίσω και θα πεθάνω στο σανίδι, ας πούμε. Μακάρι. Μακάρι να πέθει. Κάποτε το είπε η αείμνηστη Βάνια Κωνσταντίνου. Η Βάνια μας. Η Βάνια, η οποία είχε... όταν κάναμε τον Μανώλη και Γατίνα, μου έλεγε... είχαμε τσακωμούς κάθε μέρα. Έπεσε κουμάρι. Ξέρω. Και μου λέει, μακάρι να πεθάνω σαν παίζω κουμάρι. Τέλος πάντων. Πέθανε σαν έκαμε γύρισμα. Όχι. Τι όχι. Έπαιζε τη λέσχη. Πυρίμπα τι λένε. Υπάρχει. Και μου τηλεφωνάνε, ναι. Έλα στο Νικοσία Κλινικ. Σε 6 ώρες πέθανε. Κάτι έπαθε με το αίμα της, αλλά έπαιζε χαρτιά. Η μανία της είδε τα χαρτιά. Ναι, εγώ αλλιώς το ήξερα, ότι είχε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ από ένα νυχτερινό γύρισμα και όχι. Δεν πήγε και την άλλη μέρα. Όταν μου τηλεφωνήσα και πήγα, εκεί ήταν η Γιώλη, η κόρη της. Ναι. Και μου λέει, της βγάζανε αίμα και μόλις το βγάζανε έπεσε το αίμα. Ναι. Και είναι, δεν ξέρω, μου είπαν οι γιατροί ότι είναι μία μετά που το πιάνει άνθρωπος μετά τα 72. Ναι. Μου είπαν την ονομασία, δεν θυμάμαι. Ναι. Τη χάσαμε έτσι ξαφνικά τη Βάνια μας. Και εγώ την αγαπούσα πάρα πολύ. Ήταν ο μοναδικός άνθρωπος που πραγματικά έκλαψα για αυτήν την γυναίκα. Γιατί είμαστε μαζί 13 χρόνια. Στην κάθοδο της κυρίας Σάσας, ναι. Και στο Μανώλη και Γατίνα. Το βασικό γνώρισμα του χαρακτήρα σου, Γιώργο μου. Τι εννοείς το βασικό γνώρισμα. Ποιο είναι το βασικό σου, ποιο θεωρείς εσύ ένα χαρακτηριστικό σου πάρα πολύ έντονο. Παλιά... Εγώ διακρίνω και την ευαισθησία σου, διακρίνω την... Παλιά μου πολύ οξύθυμος. Δεν σε έχω δει ποτέ να θυμώνεις όμως. Ναι. Από τον καιρό που έπαθα την ανακοπή, αν θυμάσαι τότε, ναι. Πριν 8 χρόνια, βλέπω τη ζωή διαφορετικά. Βλέπω τη ζωή, δεν λέω γιατί να θυμώσω, γιατί να νευριάσω με αυτή ή με αυτόν. Άστο. Ναι. Και ανακάλυψα ότι είναι καλύτερα να του μιλάς. Ναι. Ο διάλογος, παρά να... Κάποτε όμως με πιάνουν τα νεύρα. Λογικό, ανθρώπινο συναίσθημα. Πιάνουν τα νεύρα, αλλά... Το θέμα είναι πώς το διαχειρίζεσαι, όχι αν σε πιάνει, όχι όλους μας πιάνει. Και βλέπεις τη ζωή, διότι, γιατί εγώ πέθανα. Ναι. Πέθανα 4 λεπτά, 3 δευτερόλεπτα. Και στη δουλειά συνέβη και... Στη δουλειά, σαν γύριζε. Ναι, ναι, στο γύρι. Ούτε κατάλαβα τίποτε. Έτσι είμαι εξοικειωμένος με το θάνατο. Ναι. Θάνατος δεν είναι τίποτα. Δεν είδες το φως εσύ. Τίποτα. Ούτε είχε κανένας να σε υποδεχτεί. Όχι, όταν ξύπνησα ήταν ο Βίχας, ο οποίος ήταν... Εγώ έκανα την παραγωγή, ναι. Ο συνέτερος Μαπέντου, του λέω τελειώσατε τη σκηνή. Μου λέει, ποια σκηνή. Του λέει, αυτή μου κάναμε, ήταν για το ΡΙΚ. Ναι. Του λέω, ρε, θα φάμε πρόστιμα, δεν παραδώσουμε. Και όταν σηκώθηκα πάνω, ήρθε ο Νικολαίδης, καταπληκτικός γιατρός, είναι στο Αμέρικα Χαρτ τώρα. Μου λέει, πού πας. Του λέω, με λιποθύμιζε, αφαίραμε. Τι λιποθύμιζε, λέει. Τώρα σου βγάλα τον αναπνευστήρα. Του λέω, γιατί. Μου λέει, πάθησε ανακοπή. Ναι. Δεν το κατάλαβες. Δεν το κατάλαβα. Μετά από 7 μέρες, άνοιξα τα μάτια μου. Και ήμουν ένας από τους τυχερούς, γιατί συνήθως είχα σταματήσει και το τσιγάρο τα 12 χρόνια. Βοήθησε κάπως. Αλλά άφησε, το μόνο που μου άφησε λίγο, ξέχασα το παρελθόν. Τώρα ήρθε πίσω. Ναι. Αλλά 1-2 χρόνια βλέπα ανθρώπους που έζησα μαζί τους, που τον ξέρω. Πού την ξέρω αυτή την γυναίκα, πού τον ξέρω. Μετά ήρθε πίσω. Ναι. Έρχεται πίσω. Δεν ξέχασα το επάγγελμά μου. Ναι. Αυτό ποτέ. είσαι από τους ανθρώπους λοιπόν που τα δύσκολα που σου συμβαίνουν, τα εμπόδια που έρχονται στη ζωή σου, τα χρησιμοποιείς και τα εκμεταλλεύεσαι σε πολλά εισαγωγικά θετικά.
και βγάζεις κάτι καλό από όλα αυτά. Τώρα ναι. Είμαι πιο θετικός σε όλα. Ναι. Τι να σου ευχηθώ, αγαπημένε μου? Το μόνο που θα σου ευχηθώ εγώ, εσένα, είναι υγεία. Ναι. Υγεία, να μεγαλώσεις τα παιδιά σου, να γίνεις γιαγιά, να δεις τι ωραία είναι. Γιατί λέμε ότι αγαπάμε τα παιδιά μας, αλλά μετά όταν έρχονται τα εγγόνια μου, το λέει ο πατέρας μου, ναι, άσε με, αγαπήσω τα εγγόνια περισσότερο από τα παιδιά μου. Μάλιστα. Είναι πιο γλυκό ακόμα. Είναι πιο ωραία η ζωή, είναι πιο ωραία η ζωή. Ναι. Είναι πιο ωραία η ζωή. Τι ωραία πράγματα. Θα σου ευχηθώ λοιπόν κι εγώ να έχεις την υγεία σου, να ζήσεις πολλά χρόνια ακόμα, να δημιουργήσεις κι άλλο, να σε χαιρόμαστε κι εμείς. Να σε χαίρεται η οικογένειά σου, τα παιδιά σου, τα εγγόνια σου, να σε καλά, αλλά να σε χαιρόμαστε κι εμείς, γιατί σε αγαπάμε. Και εσύ, χαίρομαι γιατί παρακολουθώ το πρόγραμμα σας, χαίρομαι που σε βλέπω κάποτε και πάω λίγο πίσω που σε βασάνισα το προύσκο. Όλοι μαθαίνουμε. Όλοι μαθαίνουμε. Ξέρεις. Όλα χρήσιμα είναι. Κάνεις μια σκηνή όπως εκείνη που κάναμε. Και όταν σε κοίταζα, δεν θα σου πω sorry. αλλά δεν μπορούσα. Έπρεπε να με μισήσει ο κόσμος. Έπρεπε να κάνουμε. Είσαι τόσο γλυκός άνθρωπος εσύ από τούτο. Και όμως έπρεπε να το κάνω. Να διευκρινίσουμε στον κόσμο ότι κάναμε μια σκηνή που έπρεπε να μου μιλήσεις εσύ πάρα πολύ άσχημα. Άσχημα μόνο. Ναι. Άσχημα μόνο. Και όλα αυτά. Και ένιωθε τύψεις ο γλυκός μου. Σ' αγαπώ πολύ. Και εγώ σε αγαπώ, Μαρία μου. Γιατί εγώ σε ξεχώρισα από τα πρώτα σου χρόνια που άρχισες εδώ. Εκτός ναι, ότι είσαι λεμεσανή, εκτός ότι είσαι όμορφη κοπέλα, έχεις και ταλέντο. Σε ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι να τα ξαναπούμε πολύ σύντομα. Εύχομαι να ξανασυνεργαστούμε. Ξέρεις ότι δεν σου χαλαγώ αυτή τη στιγμή. Το ξέρω και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες σήμερα. Εγώ σας ευχαριστώ όλους. Και για το πρόγραμμα σας. Πολύ καλό. Καλή συνέχεια, Γιώργο μου. Να σε καλά. Θα τα πούμε πολύ σύντομα. Λοιπόν, εγώ να επιστρέψω σιγά σιγά στο πάνελ μας.